Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας εδώ από το Προμηθέας Πάρκ. Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Development League εξ αναβολής μεταξύ Μπεκρίμ Team και Falcons. Ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη σημασία στην προσπάθεια που κάνουν και οι δύο ομάδες για να μπουν στα play-off. Η Μπεκρίμ Team προέρχονται από μεγάλη νίκη επί των Think Digital στον αγώνα που έγινε την περασμένη Δευτέρα, ενώ και οι Falcons έχουν πραγματοποιήσει μια πάρα πολύ καλή χρονιά ως τώρα με καλές εμφανίσεις και μένει να δούμε ποιος θα επικρατήσει σε ένα μάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όλα έτοιμα για το πρώτο τζάμπολ της βραδιάς. Χρυσικόπουλος και Αδαμόπουλος θα τον διεκδικήσουν και ο Παϊρής αφήνει στον Τσερκέζη για την πρώτη κατοχή. Παϊρής με τον Ιωάννου, ωραία στον Αδαμόπουλο, προσποίηση, σε δεύτερο χρόνο εκτελεί αμυντικό rebound για τους Falcons και η πρώτη επίταση για τα γεράκια. Ιωάννου το σκέφτηκε για τρεις, δεν το πήρε. Χρυσικόπουλος αφήνει στον Κιάφα, η πάσα προς τα μέσα. Γρήγορα η επαναφορά, αλλά ζητάει την μπάλα πίσω ο διαιτητής γιατί έγινε βιαστικά η επαναφορά. 5 δευτερόλεπτα έχουν για να επιτεθούν οι Falcons. Επαναφορά με το Χρυσικόπουλο. Βλέπει την μπάλα ο Αδαμόπουλος και αφήνει στο Φράγκο. Εδώ βλέπουμε και το Γιαννάτο. Ένας παίχτης πολύ ποιοτικός από πλευράς Μπεκρίμ Team. Εδώ Παϊρίσας στο χείρι, rebound αμυντικό και κατοχή για τα χεράκια. Κιάφας Ιωάννου με την μπάλα. Κράτησε ο Ιωάννου, πάσαρε στον Λαζανά, στον Χριστόπουλο, συγγνώμη. Ακόμα ένα λάθος. Παιχνίδι μέχρι στιγμής αναγνωριστικό, με λάθη εκατέρωθεν. Οι Μπεκρίμ Team έχουν καταφέρει να εκδηλώσουν επιθέσεις αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ανδρέας Δημήτρης αστοχή. Στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν απολαυστικός με 27 πόντους. Σήμερα ξεκινάει με ένα άστοχο σούτ, αλλά δεν τον φοβάμαι. Θα ζεσταθεί κατά τη διάρκεια του μάτς. Ακόμα ένα άστοχο σούτ από τον Χριστόπουλο. Ανδρέας Δημήτρης πάσα εκεί που προσπάθησε να κλέψει ο Ιωάννου. Δεν τα κατάφερε, αλλά η μπάλα είναι και πάλι για τους Μπεκρίμ Team. Οφθαλμόλουτρο μέχρι στιγμής στο Προμηθέας Πάρκ. Ένα μάτς απολαυστικό. Παϊρής, Φράγκος και πάλι ο Παϊρής. Τσερκέζης, υπάρχει χρόνος ακόμα. Τσερκέζης θέλει να επιτεθεί με το σλάλομ, τελειώνει τη φάση 2-0. Πολύ ωραίο δεξί drive από τον Τσερκέζη και το πρώτο καλάθι της βραδιάς είναι γεγονός για τους Μπεκρίδες. Κιάφας σε ζώνη, οι Μπεκρίμ κλέβουν την μπάλα και ο Φράγκος ξεχύνεται στο ανοιχτό γήπεδο και αυτός είναι που θα τελειώσει τη φάση από την ασίστ του Ανδρέα Δημήτρη. Πολύ ωραίο εκδήλωση ευνηδιασμού αυτή για τους Μπεκρίμ. Λαζανάς γυρίζει και εκτελεί. 4-2 γίνεται το σκορ από έναν dominant center που διαθέτουν οι Falcons. Τσερκέζης, σκρινάρει ο Αδαμόπουλος. Τσερκέζης για τον Ανδρέα Δημήτρη, φάουλ ψηλά στο catch out από το ψηλό. Μόλις το πρώτο της βραδιάς είναι αυτό. Και επαναφορά τον Ανδρέα Δημήτρη που αφήνει στον Παϊρή. Παϊρής για τον Τσερκέζη. Τσερκέζης με τον Ιωάννου, δεν θα εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Η πάσα βρίσκει στο πόδι του Ιωάννου, αλλά δεν υπάρχει ανανέωση του χρόνου. Σωστά, γιατί πήγε η μπάλα στο πόδι και όχι το πόδι στην μπάλα. Φράγκος βγαίνει από τα screen και πυροβολεί. Μάλιστα, 7-2. Διαχειρός Φράγκου, βγήκε από τα screen και πυροβόλησε με άψογο στυλ. Φτάνει τους 5. Κιάφας θέλει να απαντήσει, όχι, rebound είναι αμυντικό Ανδρέας Δημήτρης. Αδαμόπουλος στάρει για 2. Rebound αμυντικό. Ιωάννου. Περιμένει ένα πικ, θα το πάρει και θα εκτελέσει, είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό. Ακόμα δεν έχει βρει το χέρι του, αλλά και ο Ιωάννου ένας παίχτης. Αν θέλουμε να πούμε τι θα περιμένουμε σήμερα, νομίζω ότι θα υπάρχει ένα brand affair μεταξύ Ιωάννου από πλευράς Falcon και Ανδρέα Δημήτρη από πλευράς Μπεκρίμ. Κιάφας, η πάσα έξω για ένα σουτάκι μέσης απόστασης, άστοχο από τον Χριστόπουλο. Ψηλά ο Λαζανάς πέφτει και κερδίζει τη φάουλ από τον Φράγκο. Και ο Προδρομίδης περνάει και αυτό στο παιχνίδι στη θέση του Αδαμόπουλου. Δύο παίχτες οι οποίοι συνήθως μοιράζονται το χρόνο συμμετοχής, παίζουν κατά συνθήκη ως ψηλοί, ενώ υπάρχει και ο Γιαννάτος, ο οποίος από ό,τι βλέπω έχει φορέσει και αυτός φανέλα και θα παίξει κανονικά. Πολύ καλός παίκτης ο Γιαννάτος, ο καλύτερος σέντερ που διαθέτει αυτή η ομάδα. Άστοχος ο Λαζανάς, λοιπόν, από τον Ανδρέα Δημήτρη. Τάπα στα ίσια από τον Ιωάννου, πολύ εντυπωσιακή, και ευνηδιασμός. Θα σταματήσει ο Προδρομίδης τον αντίπαλό του, αλλά υπάρχει φάουλ. Έχει πάρει την μπάλα, αλλά έχει πάρει και τα χέρια με το σώμα του. Πάει με δύναμη, σωστή υπόδειξη από τον Ζαφίρ Πλέγα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν βολές. Έξω και ο Λαζανάς. Στο παιχνίδι θα περάσει με το νούμερο 5 ο Ανδριόπουλος. Στη γραμμή ο Χριστόπουλος, ενώ βλέπω και τον Κιάφα να έχει σηκωθεί. Δεν ξέρω αν θα περάσει στο παιχνίδι σε περίπτωση που μπει δεύτερη βολή. Τον βλέπω πάντως να έχει πάρει θέση αριστερά προς την πλευρά της γραμματείας. Μέσα Ευρώπη. Στο σουτέρ, αυτό λέει ο Κιάφας. Έξω η δεύτερη. Rebound ευθετικό όμως από τον Κιάφα. Μάχες επιμαχών, κερδίζουν οι Μπεκρίμ. Ανδρέας Δημήτρης για τον Παϊρή, βήματα. Ναι, φάνηκε ότι έχει ξεκινήσει χωρίς σταθερό, σωστή υπόδειξη. Εν συνεχεία, νομίζω ότι στο τρακάρισμα με τον αντίπαλό του μπορεί να υπέπεσε και σε επιθετικό φάουλ, αλλά ούτως ή άλλως έχει προηγηθεί η πρώτη παράβαση στα βήματα. Καλό κερδισμένο φάουλ. Στο μάτς περνάει και ο Χρήστος Δημήτρης. Ιωάννου με την μπάλα απέναντι στον Ανδρέα Δημήτρη, σουτ για 2, άστοχο από τον Κοτσόπουλο. Ανδρέας Δημήτρης, Προδρομίδης και τώρα Τσερκέζης. Αφήνει στον Χρήστο Δημήτρη, ποστάρει τον Ιωάννου, πολύ καλή άμυνα του Ιωάννου, αλλά βρήκε τρόπο, επέμεινε ο Χρήστος Δημήτρης χωρίς να κάνει βήματα και τελείωσε τη φάση. 9-3, η Μπεκρίμ Team, οι οποίοι είναι καλύτεροι σε αυτό το ξεκίνημα, κυρίως πιο εύστοχοι θα έλεγα. Ιωάννου. Φάουλ. Κερδίζει ο Πανταζόπουλος. Ένα σου τριών πόδων από τον Κιάφα, είναι άστοχο. Προδρομίδης στο μακρινό rebound. Και τώρα Ανδρέας Δημήτρης. Χρήστος Δημήτρης, Προδρομίδης, Τσερκέζης στην περίμετρο και πάλι Χρήστος Δημήτρης. Περνάει, κλείνεται, καθυστερεί, βγάζει έξω. Τσερκέζης. Πέταξε την μπάλα, λίγο έλειψε. Το rebound είναι αμυντικό. Και γρήγορη πάσα στην άλλη πλευρά για τον Κιάφα. Από τον συμπέχτη του, τον Πανταζόπουλο. Αλλάζει το παιχνίδι ο Κιάφας. Ξανά Πανταζόπουλος. Θα περάσει. Και τώρα και πάλι ο Κιάφας με ένα βηματάκι μέσα από το τρίποντο. Ο Ιωάννου περνάει μέσα. Εδώ κακή επίθεση, πολύ κακό spacing, αλλά θα βρουν ένα shoot υποσχετικά καλές του επιθέσεις. Δεν θα βρει όμως τον στόχο ο Πανταζόπουλος. Παραμένει το 9-3. Προδρομίδης, Ανδρέας Δημήτρης, συγγνώμη. Παίρνει το screen από τον αδερφό του και επιτίθεται, παίρνει foul. Ωραία κίνηση από τον Ανδρέα Δημήτρη. Στο match, στο μεταξύ ετοιμάζεται από ό,τι βλέπω να περάσει και ο Κυριακόπουλος με το νούμερο 41, ενώ από την άλλη πλευρά από ό,τι διακρίνω μπήκε, θα δούμε ποιος, Κιάφας, η πάσα στον συμπέχτη του τον Χριστόπουλο, δεν είναι το 33 δεν έχω στην κατάσταση, εγώ θα το δω. Προδρομίδης στον Δημήτρη, αφήνει στον Ανδρέα Δημήτρη. Τσερκέζης για 3, στο transition όχι, ριμπάουντ αμυντικό, Ανδρέας Δημήτρης wide open μέσα, 3-12. Από τον Ανδρέα Δημήτρη, πολύ ωραία εκτέλεση σε δεύτερο χρόνο αφού χάθηκε το πρώτο σουτ. Οι Μπεκρίμ Team εδώ ουσιαστικά άντλησαν τη δυνατότητα για δεύτερη επίθεση μέσω του επιθετικού rebound και τιμώρησε ο Ανδρέας Δημήτρης που είναι ο καλύτερος δυνατός στέρ. Ιωάννου για 3 δεν υπάρχει κάτι. Το παραδέχτηκε ο ίδιος ο Κυριακόπουλος ότι μπήκε στον άξονα του αντιπάλου του. Ανδρέας Δημήτρης 3-14. Εδώ είναι μια φάση που προς τιμήν του ο Κυριακόπουλος το παραδέχτηκε ότι μπήκε στον άξονα του Ιωάννου, αλλά ο διαιτητής δεν έδωσε κάτι. Συμβαίνει αυτά. Να, ο Ιωάννου πέρασε, παίρνει φάουλ, ωραία κίνηση, το φάουλ από τον Προδρομίδη. Αδαμόπουλος αντί του Τσερκέζη. Ιωάννου στη γραμμή, έξω πρώτη. Έξω και η δεύτερη, επιθετικό όμως ο rebound από τον Ανδριόπουλο. Κλέβει προς στιγμήν ο Προδρομίδης, ολοκληρώνει εντυπωσιακά ο Ανδρέας Δημήτρης, φτάνει μέχρι μέσα, κρίμα που δεν μπήκε αυτό το καλάθι γιατί έκανε φοβερή κίνηση με τρίπλα πίσω από την πλάτη, πάει σε δεύτερο χρόνο απέναντι στον Ιωάννου. Πολύ δυνατό το match-up μεταξύ αυτών των δύο, θα δούμε πολύ ωραίες μάχες μεταξύ τους. Το τρίτο ομαδικό είναι αυτό από πλευράς Μπεκρίμ, θα τα δούμε όλα αυτά μετά το time out. Στο παιχνίδι επαναφορά με τον Χρήστο Δημήτρη από την baseline, η πάσα εκλάπη από τον πολύπυρο Ιωάννου, ο οποίος πολύ έξυπνα εκεί αντιλήφθηκε την πρόθεση του αντιπάλου του. Η μπάλα περνάει μέσα στην ρακέτα, πολύ δυνατό παιδί ο Ανδριόπουλος, το τελείωμά του όμως δεν είναι το ενδεδειγμένο και τώρα ο Ανδρέας Δημήτρης κατεβάζει την μπάλα. Χρήστος Δημήτρης για τον Προδρομίδη, μια προσποίηση που δεν έπιασε, τελικά θα περάσει την μπάλα στον σέντερ, τον Χρήστο, αυτός γυρίζει με ένα κάτι σαν turn around με πρόσωπο τελικά προς το καλάθι, εκτέλεσε, δεν μπόρεσε να σκοράρει, παραμένει το 3-14 Ιωάννου. Σκριν ψηλά από τον Ανδριόπουλο, την μπάλα βγαίνει στην περίμετρο στον Κιάφα, μια πάσα μέτρια θα την πιάσει ο Μιχαλόπουλος, θα την βάλει χαμηλά την μπάλα, κακό το τελειωμά του, rebound από τον Ανδρέα Δημήτρη. λογικά από μια επίθεση για κάθε ομάδα. Ανδρέας Δημήτρης το σκέφτηκε, δεν το πήρε. Τριπλάρει την μπάλα, έχει αρκετό χρόνο ακόμα. Από τα 8 μέτρα 17-3 Ανδρέας Δημήτρης στη ζώνη του Λυκόφωτος. Είναι εξαιρετικός. Και εδώ τιμωρεί την παθητικότητα της άμυνας των Falcons. Μιχαλόπουλος με πολύ λίγο χρόνο, 3-2. Ο Κιάφας για 3, μέσα. 6-17. Το καλύτερο φύλαγαν για το τέλος του Falcons με ένα πολύ δύσκολο μαρκαρισμένο τρίποντα από τον Κιάφα. Buzzer beater, να δούμε αν θα αλλάξει πράγματα, κυρίως στην ψυχολογία του αγώνα. Γυρίζουμε σε λίγο, μην φύγει κανείς. Αρχίζει και πάλι πρώτη επίθεση για τους Falcons, οι οποίοι με ένα τρίποντα του Κιάφα μείωσαν στους 11, 6-17. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν σκοράρει μόλις ένα καλάθι εντός παιδιάς με το Λαζανά στο πρώτο δίλεπτο του αγώνα, τρίλεπτο, που είχε μειώσει σε 2-4, έκτοτε μία βολή και αυτό είναι όλο. Θεοδωρακόπουλος που πήγε γι' αυτό. Ο Κιάφας περιμένει στη γωνία, είναι καλός αμυντικός του Τσερκέζης, γι' αυτό ο Κιάφας επιλέγει το Λαζανά και αυτός τον δικαιώνει για το 17-8. Ο Λαζανάς που είναι μια οντότητα μέσα στο καλάθι που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα, σαφώς. Χρήστος Δημήτρης πέρασε, κόβεται, δεν υπάρχει φάουλ. Κοτσόπουλος, πολύ δύσκολη και εξειδικευμένη αυτή η προσπάθεια. Στο καλάθι. Τσερκέζης. Αδαμόπουλος άλλαξε παιχνίδι. Δεν εκτελεί ο Τσερκέζης. Αδαμόπουλος με τον Κοτσόπουλο 2-1. Πάρα πολύ δύσκολο σουτ. Με πολύ λίγες πιθανότητες να καταλήξει στο στόχο, πάτησε τη γραμμή ο Τσερκέζης, η μπάλα είχε γλύψει τη στεφάνη, γι' αυτό ανανεώθηκε ο χρόνος, αλλά δώρο άδωρο. Θεοδωρακόπουλος και πάλι για το Λαζανά, βλέπουμε ότι συνεχώς ψάχνουν γωνία πάσας για το Λαζανά, ο οποίος αρχίζει και εξελίσσεται σε μπελάς για τους Μπεκρίμ. 10-17 με ένα επιμέρους σκορ που από το 3-17 είναι πλέον 7-0 με το τρίποντο του Κιάφα στο φινάλε του προηγούμενου δεκαλέπτου και τώρα με τα δύο καλάθια του Λαζανά. Παϊρής παίρνει τώρα και αυτό φάουλ από τον Πανταζόπουλο. Αδαμόπουλος. Ωραία πάσα από το Φράγκο, Αδαμόπουλος αστοχή σε πρώτο χρόνο, Φράγκος σε δεύτερο, βγάζει στο Χρήστο Δημήτρη, μόνος του εκτελεί αστοχή. Κοιτάξτε εδώ, μυρικές μάχες, τελικά ο Αδαμόπουλος μαζεύει το rebound. Τσερκέζης, έξτρα πάσα, Φράγκος, πολύ ωραία προσποίηση, αυτός θα πάρει το midrange, η μπάλα μπαίνει. 10-19, ωραία επίθεση για τους Backrim Team μετά το επιθετικό rebound, ανισορροπία στην άμυνα των Falcons και ο Φράγκος τιμωρεί. Τώρα κακή πάσα από τον Πανταζόπουλο. Τσερκέζης αστοχή, rebound επιθετικό του Παϊρή και τώρα Χρήστος Δημήτρης. Φράγκος, δύσκολη κίνηση, τελικά βρήκε τρόπο να πασάρει. Τσερκέζης 5-4 και πάλι θα επιτεθούν στο τέλος του χρόνου. Πάντα Τσερκέζης, δεν πρόλαβαν, νομίζω είναι ως μη γεννόμενο το σουτ από τον Χρήστο Δημήτρη. Πράγματι όταν η μπάλα ήταν στα χέρια του εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ο χρόνος πριν εκτελέσει, ενώ να και ο Γιαννάτος. Ο παίκτης ο οποίος μπαίνει στο παρκέ και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μεταξύ αυτών και να ματσάρει ένα κορμί σαν του Λαζανά. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το matchup. Θεοδωρακόπουλος, κοιτάξτε, ήδη παίρνει θέση. Ωραία πάσα στο Λαζανά. Κλέβει όμως την μπάλα ο πολύ διορατικός Ανδρέας Δημήτρης, σε μια φάση που έσπευσαν τρεις παίχτες για να μαρκάρουν τον Λαζανά. Ουσιαστικά αντιμετώπισε ένα triple team. Ο Δημήτρης αυτός που έκλεψε την μπάλα. Τσερκέζης, deflection από τον Πανταζόπουλο. Μπάλα και πάλι Μπεκρίμ. Παϊρής. Ο Παϊρής είναι αυτός που τα επαναφέρει. Ανδρέας Δημήτρης πέρασε, δεν μπορεί να σκοράρει. Η μπάλα είναι και πάλι, όπα, τελικά είναι για τους Falcons, βιάστηκα να βγάλω συμπέρασμα. Σίγουρα ο διαιτητής που ήταν ακριβώς από κάτω, ο πολύπειρος κύριος Κωστής, είχε καλύτερη άποψη. Πανταζόπουλος, Θεοδωρακόπουλος, δεν είναι κακό στερ, εδώ βέβαια το σούτ ήταν αέρος-αέρος. Γενικά πάντως είναι ένας παίχτης ο οποίος στη μέρα του μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα σαν αντιπαλή άμυνα. Time out έχουμε, επιστροφή σε λίγο. Παιχνίδι. Τσερκέζης, Γιαννάτος, Παϊρής για τρεις. Έξω, rebound από το Φράγκο και τώρα Τσερκέζης. Πολύ έξυπνα βγαίνει προς τα έξω για να δει τις επιλογές του. Δεν βιάστηκε. Από την παρόρμηση Φράγκος για τρεις. Άτυχος και άλλο επιθετικό rebound. Φάουλ και ρίχνει Ανδρέας Δημήτρης. Μέσα η πρώτη, 10-20. Από τον Ανδρέα Δημήτρη ξανά double score. Προσπαθούν να παγιώσουν τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο. Η Μπεκρίμ, 10-21. Κιάφας. Ιωάννου για 2. Άστοχος rebound όμως από το Λαζανάκι, εκεί δεν κόβεται. Από δικιά του απροσεξία θα μπορούσε να στοχίσει και πράγματι εδώ αυτό συνέβη. Δεν τελείωσε καλά τη φάση παρά το γεγονός ότι ήταν σε πολύ πλεονεκτική θέση. Παϊρής, Ανδρέας Δημήτρης, Γιαννάτος, δεν εκτέλεσε. Την μπάλα στα χέρια του Φράγκου. Φράγκος για τον Παϊρή, για να δούμε. Παϊρής πέταξε την μπάλα, λίγο ήθελε. Βρέθηκε σε σημείο που δεν ήταν εύκολο να εκτελέσει και τώρα ο Κιάφας θα επαναφέρει. 10-21, ο Κιάφας ο οποίος έχει πετύχει 3 πόντους με ένα τρίποντο. Ήταν αυτός ο οποίος πέτυχε το τελευταίο καλάθι της πρώτης περίοδου. Καϊάφας με τον Παϊρή γυρίζει, πολύ δύσκολη προσπάθεια, μάχεται ο ίδιος. Ο Ιωάννου επωφελείται, αστοχή, ο ίδιος όμως επιθετικό rebound. Τον τελειώνει τη φάση με τη δεύτερη, 12-21. Γιώργος Ιωάννου, περιμένουν πολλά από αυτόν οι Falcons. Προς το παρόν δεν έχει μπει στην εξίσωση. Αυτό ήταν το πρώτο του καλάθι. Παϊρής. Την μπάλα στον Παϊρή με τον Καγιάφα. Γιαννάτος, ένα pick and pop. Το αγαπημένο του. Από εκεί είναι άχαστος ο Γιαννάτος. Κάνει το σκορ 24-12. Μεγάλο καλάθι. Για να στείλει και πάλι τη διαφορά σε double score. Ιωάννου για τον Καγιάφα, Γυρίζει ο Καγιάφας, κλείνεται Κοτσόπουλος για δύο, άστοχος. Μάχεται ο Καγιάφας, Γιαννάτος και τώρα Ανδρέας Δημήτρης, Φράγκος, υποδειγματικός ευνηδιασμός. Τι όμορφη φάση ήταν αυτή. 26-12 και το πανηγυρίζουν, γιατί εδώ έπαιξαν πάρα πολύ ωραία οι Μπεκρίμ Team, έτρεξαν υπέροχα το γήπεδο με τελικό αποδέκτη το Φράγκο που τελειώνει τη φάση με το δεξί lay-up. 12-26, μεγαλύτερη διαφορά στη βραδιά. Ιωάννου για 3, όχι, στραβό το σούτ ο ίδιος, όμως επιθετικό rebound και κερδισμένο φάουλ. Ωραία κίνηση από τον Ιωάννου σε δεύτερο χρόνο μετά το επιθετικό rebound, παρίσφρισε στη φάση, πήρε την επαφή. Τι έχουμε? Τεχνική ποινή. Ο Ιωάννου θα πάει στη γραμμή. Η βολή της τεχνικής ποινής ήταν αυτή και τώρα θα εκτελέσει και τις δύο βολές από το φάουλ που κέρδισε ούτως ή άλλως, γιατί ήταν πάνω στην προσπάθεια. Το τρίτο μαδικό μεν. 14-26, Γιώργος Ιωάννου, ένας πολύ χαρισματικός σκόρερ, που αυτό που απέφχονται οι Μπεκρίμ Team είναι να κάνουν τον Ιωάννου να ζεσταθεί. Άπαξ και ζεσταθεί, μετά είναι μπελάς για οποιαδήποτε άμυνα. Προς το παρόν έχει 5 πόντους, τους 5 τελευταίους της ομάδας του. Προδρομίδης για 3, άστοχος. Rebound αμυντικό. Και θέλουν να πάνε γρήγορα στην άλλη πλευρά για να χτίσουν το δικό τους momentum τώρα. Κιάφας, πάσα έξω. Ένα πάρα πολύ δύσκολο σούτ, άστοχο, ο Καγιάφας όμως το επιθετικό rebound. Ιωάννου για 3, άστοχος. Καλό σούτ, με καλή καμπύλη, λίγο ήθελε, από μακριά. Για 3 και ο Ανδρέας Δημήτρης, άστοχος. Εδώ μια μάλλον βιαστική επιλογή. 2 και 32 απομένουν για να ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Κιάφας με την μπάλα στα χέρια. Κι άλλο φάουλ. Δεν υπάρχουν πολλές τώρα. Κιάφας θα επαναφέρει, θα δώσει τον Ιωάννου και πάλι Κιάφας. Κοστάρει και για 3, μάλιστα! 18-26. 6-0 τώρα το σερί των Falcons που επιστρέφουν τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο. Αδαμόπουλος γυρίζει, κακό το τελειωμά του, στραβό, και ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο οι Falcons, οι οποίοι είναι στο πνεύμα του αγώνα. Και είναι μια ομάδα που αρέσκεται να γυρνάει παιχνίδια. Φάουλ για βολές. Ναι. Για βολές που κερδίζει ο Χρυσικόπουλος. Να, ο Χρυσικόπουλος. Άστοχη πρώτη βολή, χαμηλή. Σύνδερο. Έξω και η δεύτερη rebound από τον Προδρομίδη, προστατεύει την μπάλα και την αφήνει στον Ανδρέα Δημήτρη. Τσερκέζης. Φάουλ κερδίζει ο Προδρομίδης, τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Falcons. Ένα και 39, 99 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. 26-18. Μπροστά η Μπεκρίμ που σε γενικές γραμμές ελέγχουν το πράγμα ως τώρα. Ανδρέας Δημήτρης πέρασε, ωραία πάσα του Αδαμόπουλος. Πολύ κακό σου από τον Αδαμόπουλο που δεν έχει βρει ρυθμό επιθετικά. Αμυντικά έχει δώσει πολλές βοήθειες. Μπροστά ακόμα υστερεί. Κιάφας για 3. Εδώ ήταν ένα σουτ που μπορούσε να αλλάξει τελείως το momentum. Δεν το βάζει και ακυρώνει και το time out που είχε πάρει ο Αλέξανδρος ο Παπαγεωργίου στον πάγκο. Ανδρέας Δημήτρης για το Φράγκο. Η 27-18 και 28-18. Διορθώθηκε τώρα το σκορ. Τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Κιάφας κλέβει από μπροστά αυτό που λέγαμε για τον Αδαμόπουλο. Ευνηδιασμός, Προδρομίδης, πάσα πίσω από την πλάτη. Φράγκος, κρίμα. Κρίμα εδώ, πάρα πολύ ωραίος ευνηδιασμός. Με τον Προδρομίδη να βγάζει μια φοβερή πάσα που δεν μπόρεσε τώρα να αξιοποιήσει ο Φράγκος. Κιάφας με side step δεν εκτελεί σε πρωτοχρόνο. Περνάει την μπάλα μέσα. Ιωάννου, Κιάφας επιτίθεται στην close out. Κλέβει ο Προδρομίδης και πάλι. Και τώρα Ανδρέας Δημήτρης που φεύγει λίγο το control. Θα πάει να ποστάρει τον Ιωάννου, βγάζει έξω. Και ο Φράγκος ηρεμεί γιατί μπορεί να παίξει με το ρολόι τώρα. Ανδρέας Δημήτρης 12-10. Ωραία πάσα, Αδαμόπουλος αυτή τη φορά σκοράρει. 18-30. Ιωάννου δεν θα προλάβουν. Ο Καϊάφας πετάει, δεν θα μπορεί να βρίσκει το τέλος. 18-30. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Και πάλι εδώ, που αλλού, Προμηθέας Πάρκ για τη συνέχεια της αναμέτρησης. Μπεκρίμ Team Falcons 30-18. Μπροστά στο σκόρι Μπεκρίμ. Τσερκέζης με την μπάλα. Φάουλ κερδίζει ο Δημήτρης. Διαμαρτύρεται ο αντίπαλός του, ο Χριστόπουλος. Θα επαναφέρει ο Τσερκέζης. Λάτος και βάζει ο Τσερκέζης. Πέρασε ο Ανδρέας Δημήτρης. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Έχουν βγάλει πολύ όμορφη συνεργασία στην Μπεκρίμ. Εδώ δεν μπήκε το καλάθι, αλλά υπάρχει έντονο χειροκρότημα από τον πάγκο. Ακριβώς επειδή ο τρόπος με τον οποίο επιτίθεται είναι εξαιρετικός. Φάουλ τώρα. Λαζανάς. Ωραία πάσα στον Κιάφα. Ο Κιάφας θέλει να βρει διάδρομο. Καλή πάσα, Κοτσόπουλος από τα 6 μέτρα βεβαίως. 20-30 με χέρι αλφάδι από τον Κοτσόπουλο. Προδρομίδης με την μπάλα. Τσερκέζης. Χρήστος Δημήτρης αστοχός. Ωραία πάσα από τον Κιάφα. Λαζανάς από κοντά σκοράρει. 30-22. Νόμιζα ότι δεν αργεί το time out για τους Μπεκρίμ που έχουν μπει κάπως υπνοτισμένοι. Προς το παρόν πάντως ο Γιαννάτος σηκώνεται για να περάσει το παιχνίδι σε πρώτη ευκαιρία. Κι άλλο κλέψιμο. Κιάφας Ωραίο το turnaround με ταμπλό 24-30 διαχειρός Χριστόπουλου. 6-0 και γρήγορα διαφορά του 12 στις 6. Απόντος του Ιωάννου, ο οποίος έχει κάτι στον πάγκο για να πάρει ανάσες. Χρήστος Δημήτρης, πάσα έξω και Κυριακόπουλος παθώντας τη γραμμή, άτυχος. Το rebound αμυντικό. Κιάφας. Ένα σου 3 πόντων, Πανταζόπουλος, όχι. Τσερκέζης φλότερ μέσα, 24-32. Ο Τσερκέζης, ο οποίος εδώ άφησε στην πλάτη του τον προσωπικό αντίπαλο, επιτέθηκε με το floater και τελείωσε τη φάση. Ωραίο καλάθι αυτό. Ένα άσκοπο στην χώρα. Ανδρέας Δημήτρης έτρεξε, ο Τσερκέζης δεν τον είδαμε καιρός. Να, ο Ανδρέας Δημήτρης, φοβερές ενέργειες, ταχύτατες, παίρνει φάουλ. Πολύ ωραίος παίχτης, με πολύ ωραίο στυλ. Γιαννάτος, περιμένει ο Τσερκέζης, θα πάρει την μπάλα. Πέρασε ο Τσερκέζης, Κυριακόπουλος, Προδρομίδης για 3, μέσα! 24-35. Δεν είναι στο ρεπερτόριό του το μακρινό σουτ, αλλά αν βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες μπορεί να τιμωρήσει την αντίπαλη άμυνα, και εδώ ήταν ένα καλό σουτ με καλές προϋποθέσεις μετά από σωστή κυκλοφορία. Ήταν επιλογή by the book και δικαιώθηκε. Κοτσόπουλος άστοχος, rebound από τον Τσερκέζη. 24-35 το σκορ και το match πάει και πάλι να ξεφύγει, γιατί οι Μπεκρίμ έχουν πατήσει γκάζι. Γιαννάτος, του αρέσει πάρα πολύ αυτό το σουτάκι, εδώ δεν το βάζει. Παραμένει διαφορά στους 11. Και φάουλ, όχι, βήματα είναι. Βήματα από τον Χριστόπουλο. Ανδρέας Δημήτρης. Πανταζόπουλος με την μπάλα στα χέρια, 24-35 το σκορ. Πανταζόπουλος οργανώνει, αφήνει στον Κιάφα, πηγαίνει να πάρει ένα screen, απελευθερώνεται από την προσπάθεια του συμπαίκτου του Ανδριόπουλου, χάνει και το follow στη συνέχεια ο Πανταζόπουλος. Χαμένη ευκαιρία να μειώσουν ξανά σε μονοψήφιο. Φράγκος για τον Προδρομίδη, με αυτό το τίτλο στο παιχνίδι του. Να, ο Προδρομίδης πάρα λίγο να κάνει βήματα, τη γλίτωσε. Γιαννάτος, φάουλ παίρνει από τον Ανδριόπουλο. Ίσως και να έγιναν βήματα. Γιαννάτος εκτελεί αστοχή, rebound αμυντικό από τον Ιωάννου, που έχει επιστρέψει και μένει να δούμε τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα του, σε ένα σημείο που τώρα είναι μέσα και τα τρία βαριά όπλα, και Πανταζόπουλος και Ιωάννου και Κιάφας. Λάθος εδώ η πάσα, Προδρομίδης deflection και μπάλα είναι για τους Falcons. Ζητούν επαφή από τον παίχτη των δευτερόλεπτα έχουνε. Ιωάννου πήρε, πέταξε, εκτός χρόνου νομίζω πράγματι. Όταν ο Ιωάννου σηκώθηκε, εκείνη τη στιγμή ακούστηκε η κόρνα πριν την αφήσει. Το παιχνίδι εδώ λίγο έλειψε να εκτραχευτεί χωρίς λόγο για ένα σφύριγμα. Είναι, δεν είναι, μικρή σημασία. Γενικά η διαιτησία είναι πολύ καλή. Ανδρέας Δημήτρης, πάρα πολύ ωραία πάσα. Εδώ ο Προδρομίδης χαλάει μια πολύ όμορφη assist, κάνει ένα εύκολο καλάθι και φάουλ είχαν να δώσουν μόλις το δεύτερο εθνικό. Για τρεις ο Κιάφας, πολύ καλή εκτέλεση. Εδώ είναι ένα σουτ που μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία του παιχνιδιού. 27-35, επιστρέφουμε σε λίγο. Ξεκινάει το μάτς και πάλι 27-35 μετά το μεγάλο σουτ του Κιάφα, ο οποίος έχει βάλει δύο μεγάλα τρίποντα μαρκαρισμένα και έχει βοηθήσει και αυτό στην ομάδα του. Και τώρα κλέβουν την μπάλα και θέλουν να ξεχυθούν στην άλλη πλευρά. Λαζανάς στο χείρι, πάνω του Τσερκέζη. Ανδρέας Δημήτρης, κλείστηκε, δεν υπάρχει κάτι. Πάρα πολύ ωραία πάσα, Θεοδωρακόπουλος. Κλέβει την μπάλα ο Ανδρέας Δημήτρης. Ευνηδιασμός, ο Φράγκος σταματάει. Γιαννάτος. Και τώρα η μπάλα στα χέρια του Τσερκέζη που πέρασε. Πάσα έξω. Ανδρέας Δημήτρης έχει τελεία στο χέρι, rebound αμυντικό, αλλά κλέβει ο Ανδρέας Δημήτρης. Τρίποντο από τον Τσερκέζη, άστοχο και αυτό. Ιωάννου στο μακρινό rebound. Το παιχνίδι παίζεται στα ίσια, παρά το γεγονός ότι οι Μπεκρίμ πάντα κρατούν μια διαφορά. Οι Falcons βρίσκουν τρόπο και μένουν κοντά και μπορούν να μειώσουν κι άλλο τώρα. Ιωάννου πέρασε, παίρνει φάουλ και έχει χτυπήσει. Ο Ιωάννου δείχνει να έχει χτυπήσει το χέρι του. Το 35 διαχειρός Γιώργου Ιωάννου. Και 29-35 με δύο εύστοχες βολές από αυτό το πολυβόλο. Ανδρέας Δημήτρης, Φράγκος και τώρα Γιαννάτος. Χαμηλά ποστάρι, γυρίζει στο χείρι, μπάντα με την κόντρα. Γρήγορα στην άλλη πλευρά. Θεοδωρακόπουλος. Δύσκολη κίνηση. Κακό το τελειωμά του, παρότι ήταν πολύ καλή όλη η κίνηση. Τα χάλασε το τελειώμα ο Τσερκέζης. Νάτος ο Τσερκέζης. Βάζει την μπάλα χαμηλά. Γυρίζει αστοχή. Rebound αμυντικό από το Λαζανά. Ευκαιρία να μειώσουν ακόμα και στο σουτ. Ακόμα και στους τρεις. Για να δούμε. Λαζανάς, μια προσποίηση, δεύτερη, δεν πρόλαβε. Ιωάννου τρέχει το γήπεδο, Λέια 35-31. Φράγκος στη γραμμή λοιπόν, 31-35, η πρώτη βολή άσχετη. Κιάφας για τον Ιωάννου, θα μείνει χρόνος και για τους Μπεκρίμ. Ιωάννου κλείστηκε, έχασε ανοιχτό γήπεδο. Φράγκος στα όρια του αντιαθλητικού, αλλά έχει πάει και στην μπάλα νομίζω ο Θεοδωρακόπουλος, οπότε δεν υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει αντιαθλητικό. Το διαχειρό στο χωρί Φράγκου. Δεν έχει ακόμα μία, θα την βάλει. Αλλά εκεί περνάει ο Κυριακόπουλος αντί του Ανδρέα Δημήτρη. Δεν έχουν ένα φάουλ να δώσουν το Μπεκρίμ. Εκτελεί για 3, airball. 1,7 μένει και λίγος χρόνος για τους Μπεκρίμ, αλλά με 1,7 εδώ τα λόγια είναι περίπου. Επιστρέφουμε σε λίγο. Διαφορά στους 5. αυτό. Έχει πέσει στο παρκέ ο Παϊρής, σηκώθηκε όμως ευτυχώς. Θεοδωρακόπουλος με τον Κυριακόπουλο γυρίζει, σκοράρει 35-38. Ακόμα πιο κοντά οι Falcons, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή επιστροφή από το μείον 14. Παϊρής ένα ευθυντικό rebound, η μπάλα και πάλι για τους Μπεκρίμ. Φράγκος κοιτάει το καλά, βγάζει έξω ο Ανδρέας Δημήτρης. Παϊρής, ωραία η προσοχή. Το τρίτο ομαδικό των Falcons που γρήγορα φορτώνονται με φάουλ. Ανδρέας Δημήτρης και πάλι για τρεις, άστοχος, μάχε το Παϊρής, η μπάλα είναι για τους Falcons. Το παιχνίδι αποκτά ξαφνικά είναι ενδιαφέρον από εκεί που φαινόταν ότι οι Μπεκρίμ Team θα το καθάριζαν εύκολα ή δύσκολα. Λέτε να έχουμε και καμιά παράταση. Πανταζόπουλος για το Λαζανά, κοντά στο καλάθι γυρίζει, σκοράρει 37-38, ακόμα πιο κοντά. Ανδρέας Δημήτρης, δύσκολη κίνηση, μεγάλο καλάθι, 40-37, ανάσα από τον Ανδρέα Δημήτρη που δίνει οξυγόνο στην ομάδα του. Χρυσικόπουλος, κακή πάσα, πολύ κακή πάσα για τον Λαζανά, κακή συνεννόηση μάλλον, για να μην τα ρίχνουμε μόνο στον Χρυσικόπουλο. Ανδρέας Δημήτρης για τον Φράγκο. Γυρίζει, καιρό πάτημα καλάθι, 37-42. Από εκεί που αισθάνθηκαν καυτή την ανάσα των Falcons, οι Μπεκρίμ Team με δύο πολύ ωραίες στοχευμένες επιθέσεις βρίσκουν δύο συνεχόμενα καλάθια και μειώνουν και πηγαίνουν τη διαφορά στους 5. Χρυσικόπουλος, κακή επιλογή, κόβεται από τον Κυριακόπουλο. Ηρεμεί το τέμπο Φράγκος και την αφήνει στον Ανδρέα Δημήτρη. Ανδρέας Δημήτρης. Ζητάει ο Παϊρής, αυτός θα πάρει, κοντά στο καλάθι, ωραία η προσποίησή του, ωραία κίνηση από τον Μανώλη Παϊρή, ο οποίος γίνεται ψευτοπεντάρι σε αυτή τη φάση, ποστάρι, γυρίζει και παίρνει το καλύτερο που θα μπορούσε, έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση. Μάλλον λίγο έλειψε να έχουμε και goal foul. αποτελεί ευκολία. 37-43. Μπάλα στον Κιάφα, θα δώσει την μπάλα στον Λαζανά, γυρίζει, καλή πάσα έξω. Ο Ιωάννου πέρασε, δύσκολη κίνηση, κρατάει ο Ιωάννου, γυρίζει. Εδώ ο Ιωάννου νομίζω ότι είχε περισσότερο στο μυαλό του να πάρει το φάουλ παρά να τελειώσει πάση και αυτό του στήχησε. Παϊρής. Για τον Αδαμόπουλο, μακριά από το παιδί Φράγκο, ξανά Παϊρής. Ψάχνει γωνία πάση για τον Προδρομίδη, τελικά επιλέγει τον Ανδρέα Δημήτρη. Δύσκολο σουτ, επιθετικό rebound από τον Τσερκέζη. Πανταχού παρόν ο Τσερκέζης και σήμερα. Και η πάσα του Ανδρέα Δημήτρη, Αδαμόπουλος δεν μπορεί. Εκεί ο Παϊρής που δίνει πολλές μάχες σήμερα. Προδρομίδης κοντά στο καλάθι. Τσερκέζη για 2, άστοχος και αυτός. Κιάφας, κουτάρει για 3 στο transition. Καλό σουτ, αλλά δεν βρίσκει το στόχο. Προδρομίδης για τον Ανδρέα Δημήτρη. Ποστάρει, δύσκολη κίνηση, γυρίζει με... Βάλα και πάλι για τους Falcons. Από την baseline. Μπάλα στα χέρια του Πανταζόπουλου. Πέρασε ο Πανταζόπουλος, η πάσα. Εδώ λίγο μπιλιάρδο. Ένα μακρινό σουτ. Άστοχο από τον Λαζανά. Ήταν μια καλή προσπάθεια, καλή επιλογή. Από τον Μιχαλόπουλο ήταν το σουτ, συγγνώμη. Δεν βρήκε το σουτ. Λοιπόν στη γραμμή για να στείλει και πάλι την ομάδα του σε διψήφια η διαφορά. Παραμένει το 37-45. Το 37-46. Η διαφορά και πάλι σε 9. Μοιάζω να το ελέγχω ξανά. Οι Μπεκρίδες. Ιωάννου μπάλα στη γωνία, η προσποίηση, κερδισμένο φάουλ. Ήταν μόλις το πρώτο τον Μπεκρίμ. Και 38 ακόμα, οι Μπεκρίμ Team οδεύουν προς την τρίτη τους φετινή νίκη και προς το 2-2 αυτή τη διαβολοβδομάδα για αυτούς. καθώς αγωνίστηκε και την Δευτέρα. Χρήστος Δημήτρης αστοχή, ο Ιωάννου στο αμυντικό rebound. Πέρασε ο Κιάφας, πάρα λίγο να γίνει το κλέψιμο. Ιωάννου βγάζει στον Κοτσόπουλο, στάρια 2 μέσα. Καλό σου πέρα ο Κοτσόπουλος, δεύτερη φορά που κάνει το ίδιο. Anda 9-46. Ανδρέας Δημήτρης. Πάρα λίγο να γίνουν βήματα. Στόχισε πάνω στον Ανδρέα Δημήτρης. Πανταζόπουλος τρέχει το γήπεδο. Απέναντι στον Ιωάννου. Η πάσα. Ωραία, ο Προδρομίδης, η μπάλα είναι και πάλι. Ζητάει φάουλ ο Προδρομίδης. Ο Προδρομίδης ζητάει από το διαιτητή να το ξεχάσει αυτό. Ο διαιτητής φαίνεται να έχει καλή μνήμη. Παραμένει το 39-46. 3 για 18. Εδώ ένα ποδοσφαιρικό τάκλιν. Τσακιστήκανε και οι δύο, ο Κιάφας και ο Χρήστος Δημήτρης. Επιστρέφουμε σε λίγο. Φράγκος στη γραμμή. Παραμένει το 39-47. Από τον Φράγκο σε κρίσιμο σημείο, δεν έχουν την πολυτέλεια τώρα να κάνουν πολλές. Ένα δύσκολο τρίποντο, φάουλ και βολές. Σε σημαντικό χρονικό σημείο, αν μπουν αυτές οι βολές, οι Falcons έχουν τύχει στο μάτς. 2 και 48 για το φινάλε και στη γραμμή θα τοποθετηθεί ο Μιχαλόπουλος. Παραμένει το 39-46, έχει δύο ακόμα απόπειρες. Τώρα κάθε πόντος, κάθε κατοχή μπορεί να μετρήσει διαφορετικά. Έξω και η δεύτερη σε πολύ χρήσιμο. Και κάποια γαλλικά, τον Μιχαλόπουλο δεν είναι ευχαριστημένος από τον εαυτό του. Τσερκέζης με την μπάλα. Φράγκος. Στον Ανδρέα Δημήτρη, πέρασε, ωραία η πάσα. Έφυγε για λίγο από το κοντρόλ του Φράγκου, εκτελεί, αστοχή, μάχες για το rebound. Ανδρέας Δημήτρης τελειώνει την φάση. Game over έχω την εντύπωση από τον Ανδρέα Δημήτρη. Με πείσμα, με τσαγανό, σηκώνεται και εκτελεί. Παίρνει και το φάουλ. Και είναι ένα πολύ μεγάλο καλάθι. Ανάμεσα σε όλο τον κόσμο τελείωσε τη φάση και πλέον η Μπεκρίμ Team είναι στο συν 9. Παρ' όλα Το συν 9 είναι διαφορά που μοιάζει ασφαλείας τηρουμένων και των συντηρητικών. Κλέβει ο Φράγκος, ως απομηχανής θεός, πασάρει στον Τσερκέζη, ήρεμα φωνάζει από τον πάγκο, βρίσκει τον τρόπο να σπάσει το pressing πασάροντας τον Παϊρή. Παϊρής με τον Κοτσόπουλο στον Τσερκέζη και τώρα η μπάλα στο Φράγκο. Φράγκος, 2 λεπτά ακόμα. Σκρινάρει ο Παϊρής στον Ιωάννου, η πάσα του δεν μπορεί ο Παϊρής, παίρνει όμως τη φάουλ. Ωστόσο σε δεύτερο χρόνο θα έρθει το καλάθι, 39. Από την άλλη πλευρά στο χείο Κιάφας, επιθετικό rebound του Πανταζόπουλου. Τώρα πλέον είναι αργά για τους Falcons, οι οποίοι μειώνουν τους 8. Βγάζει ο Φράγκο, 10 δευτερόλεπτα, αρκετό χρόνο για να επιτεθεί, κερδίζει φάουλ ο Φράγκος, σκύνει βολές. Εδώ έτσι όπως κύλησε η φάση, μάλλον αχρίαστο το φάουλ. Έξω η πρώτη από τον Φράγκο, παραμένει του 42-50, αλλά έχω την εντύπωση ότι πλέον το νερό έχει μπει στα βλάκι. Η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη, προϊόντος του χρόνου. Πανταζόπουλος με τον Αδαμόπουλο, κλέβει ο Παϊρής και θα έβγει στο ανοιχτό γήπεδο, θα καρφώσει, τελικά απλά θα την αφήσει στο καλάθι. 42-53, Μανώλης Παϊρής βάζει τη σφραγίδα του στη νίκη των Μπεκρίμ. Άστοχο το σουτ, τρέχει ο Ανδρέας Δημήτρης. Φράγκος, πλέον διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία δευτερόλεπτα. Παϊρής, Τσερκέζης, Πάρτο, Παϊρής. Τη δίνει στους αντιπάλους. Τέλος αγώνα λοιπόν, ο ένας τη δίνει στον άλλον. Ωραίες εικόνες, αυτό είναι το μπάσκετ που αγαπάμε. Τέλος 42-53, καλό βράδυ.